και ένας αέρας τον εκουνήσει. Ναι. Ποιος μιλεί με ένα πόσο θα πάει κάτω. Εδώ και τρεις εβδομάδες η στήλη της ΔΕΗ στο χωριό Πετροκέφαλο του Δήμου Ηρακλείου στέκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Ένας χερονός που έπεσε το 2018 χτύπησε το στήλο αυτό και πέφτανε σπίθες κάτω. Από τότε δεν ξανάναψε το φως, ήρθε συνεργείο να αλλάξει το ντουί, δεν μπόρεσε να το αλλάξει διότι είχε κλείσει, λέει, ο στήλος και πραγματικά με τον νότο φερνόταν και έκανε αυτό συνέχεια. Ναι, από τότε τώρα ήρθανε, τον σκάψανε, με το νερό έχει απαλύνει τώρα, αν κάνει ένα δυνατό αέρα θα πέσει στα σπίτια εδώ, μπορεί να σκοτώσει και άνθρωπο. Πάμε και σε άλλα σημεία, κάτι παρόμοιο είναι όλη η στήλη του χωριού. Η ΔΕΗ, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα αντικατάστασης των στήλων, ξεκίνησε τις εργασίες. Ωστόσο, αφού έσκαψαν γύρω τους καταστρέφοντας τη στήριξή τους, έφυγαν με τους κατοίκους να έχουν να δουν συνεργείο εδώ και τρεις εβδομάδες. Ήρθε η ΔΕΗ, είχαμε τις τρύπες, ο προχθές με το νερό, πού είχαμε γέμισε νερό. Ποιος μιλημένα πως θα πέσουν οι στήλοι και αθρινήσω μύθηματα ή θα παμείνουμε χωρίς ρεύμα. 7 του Σεπτέμβρη ήρθαν και βάλανε ένα στήλο εκεί πέρα, μετά δεν ξανάρθανε. Και είναι άλλοι δύο ακόμη σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή αυτό είναι από τις 15 του Αυγούστου, έτσι? Από τις 15 του Αυγούστου είναι έτσι. Όπως τονίζουν οι κάτοικοι στο Πετροκέφαλο, ένας ισχυρός άνεμος θα είναι αρκετός. Οι στήλοι να πέσουν προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές τα παλιά στην πλειοψηφία του σπίτια, βυθίζοντας παράλληλα στο σκοτάδι ολόκληρη την περιοχή. Να πέσει ο στήλος, να περνά κι αν είσαι άνθρωπος να τον σκοτώσει και να απομείνουμε χωρίς ρεύμα. Ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται, η ΔΕΗ δεν ενδιαφέρεται. Πάμε από τον ένα στον άλλο και μας κοροϊδεύουν. Τι να πούνε. Έχετε απευθυνθεί δηλαδή στο Δήμο, στη ΔΕΗ? Ναι, έχουμε απευθυνθεί. Mm-hmm. Και μας λένε πηγαίνετε στη ΔΕΗ. Και η ΔΕΗ μας λέει πηγαίνετε στο Δήμο.